Ο Δήμος Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα και εσάς, κύριε Μιλωνάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κυρανάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μπει κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Θα πάμε στις εκλογές με δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι η οικονομία, προφανώς, και το άλλο έχει να κάνει και με το όσο έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με τις υποκολοπές και τις κατηγορίες που δέχεται η κυβέρνηση και το Μαξίμου από την αντιπολίτευση. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το δεύτερο. Να μου πείτε γιατί αρνηθήκατε ως πλειοψηφία την κλίση και άλλων μαρτύρων που είχαν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην αρμόδια επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών. Καταρχάς, είναι λίγο νωρίς να δούμε με τι θέματα πάμε σε εκλογές. Σας βρίσκω λίγο βιαστικό. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τότε παγκοσμίως. Τώρα, το θέμα των υποκλοπών. Υποθέτω ότι η δική σας, επειδή προφανώς τα κόμματα. Εντάξει, η οικονομία είναι που απασχολεί τον κόσμο. Ο χειμώνας που έρχεται είναι κάτι το οποίο πανευρωπαϊκά αντιμετωπίζεται ως η μεγαλύτερη δυσκολία των τελευταίων δεκαετιών. Η οικονομία και το εισόδημα που πρέπει να αυξηθεί, ήδη έχει αυξηθεί, αλλά πρέπει να συνεχίζει να αυξάνεται, είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο. Τώρα, ναι, κάποιους απασχολούν και υποκλοπές. Το ερώτημά σας λοιπόν αφορά τι, αν πρέπει να κληθούν και άλλοι μάρτυρες. Έχετε, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι θέλετε να κουκουλώσει την υπόθεση και είπατε μέχρι εδώ. Πώς γίνεται να κουκουλωθεί η υπόθεση όταν έχουν κληθεί οι τέσσερις διοικητές σε ΕΥΠ, έχουν κληθεί οι δύο νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι εμπλέκονται στην υπόθεση με το Predator, έχει κληθεί ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, η πρόεδρος της ανεξάρτητης, της ενιαίας αρχής διαφάνειας, της εθνικής αρχής διαφάνειας, η οποία έκανε τον έλεγχο στις δύο εταιρείες που καταγγέλει η αντιπολίτευση, και έχουν κληθεί. Και έχει κληθεί ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος καταγγέλει την υπόθεση. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν και απάντησαν ερωτήσεις και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης, τι ήρθανε για να συγκαλύψουν. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτοί που κλήθηκαν για εσάς φάνουν, είναι ικανά αυτά τα πρόσωπα. Καλούμε μάρτυρες με βάση καταγγελίες. Έτσι. Λοιπόν, εδώ καταγγέλλεται ότι έγινε μία. Καταγγέλλει ο κ. Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι παράνομη η διαχείριση εκ μέρους της ΕΥΠ. Κλήθηκαν οι διοικητές της ΕΥΠ. Όλοι κλήθηκαν. Καταγγέλλει ότι έχουν συμμετοχή στην υπόθεση οι δύο εταιρείες. Κλήθηκαν οι δύο εταιρείες. Κλήθηκαν. Ο πρόεδρος ΑΔΑΕ επίσης. Η ενιαίαρχη διαφάνειας που έκανε τον έλεγχο στις δύο εταιρείες. Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, καλεί 61 άτομα, ισχυριζόμενο ότι 61 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση Ανδρουλάκη, νομίζω ότι κάπου το έχουμε χάσει το θέμα. Δηλαδή, την ίδια κριτική διατυπώνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν έχει να κάνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 βασικά κάνουν την ίδια κριτική ακριβώς. Τον έχουν μας τα πει, κύριε Σκουλέτη. Υπάρχει μια πλήρη σύμπλευση των τριών κομμάτων που, κατά τη γνώμη μου, συμβολίζει και τη σύμπλευση που θα έχουν στις εκλογές που έρχονται, στη μετεκλογική συνεργασία. Θα το δούμε μετά, κύριε Σκουλέτη. Καταρχήν, πράγματι θα πάμε από ό,τι φαίνεται και με αυτά, δεν ξέρω τι άλλα ζητήματα θα ανοίξουν στις εκλογές. Βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα εάν τελικά γίνουν όποτε λέει ο Πρωθυπουργός ή γίνουν αναγκαστοί να πάει νωρίτερα. Εδώ δεν έχουμε, άκουσα πριν τον κύριο Κυριανάκη, μια καταγγελία παρακολούθησης. Έχουμε μια ομολογημένη παρακολούθηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε. Και μάλιστα είπε ότι ήταν λάθος μου που, αν το ήξερα, παρότι δεν επιτρέπεται να το ξέρω, δεν θα το επέτρεπα, παρότι δεν μπορώ να σας πω τους λόγους τους εθνικούς που επέβαλαν την παρακολούθηση. Αν μπορεί κανείς να βγάλει νόημα από αυτή την προσέγγιση, πραγματικά ας μας το πει και εμάς να μας βοηθήσει. Εδώ, στη βάση της πλειοψηφίας που υπάρχει στην Εξεταστική Επιτροπή, επιλέγεται πράγματι να συγκαλυφθούν ευθύνες, να μην απαντηθούν τα μεγάλα ερωτήματα. Ο κύριος Ιεραπετρίτης, για παράδειγμα, που αποδεδειγμένα συνομιλούσε και είχε ένα απευθείας διάλογο με τον κύριο Κοντολέοντα, δεν είναι άτομο το οποίο θα πρέπει να έρθει να καταθέσει. Ο κύριος Δημητριάδης, γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης, άμα δεν έχει ευθύνη. Και ο Πρωθυπουργός ακόμα θα έπρεπε μόνος του, χωρίς να καλεστεί, να έρθει να δώσει εξηγήσεις, μια και ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος. Είναι φανερό λοιπόν ότι εδώ πέρα βαδίζουμε σε μία, θα έλεγε κανείς, απόρριτη δημοκρατία. Όσο μπορεί η δημοκρατία να είναι συμβατή με την έννοια του απόρριτου, προσέξτε, όχι γενικά και αόριστα, διότι θα υπάρχουν ζητήματα εθνικά τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν φεϊβολάν, εντός του Κοινοβουλίου. Μπροστά δηλαδή στην αρμόδια επιτροπή που ασκεί τον συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό είναι που ακυρώνεται αυτή τη στιγμή.
Άρα, με αυτή την έννοια, έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο πλήττει ευθέως τη λειτουργία των θεσμών, συρρυκνώνει την δημοκρατία και αποτελεί μία μουτζούρα για το πολίτευμα στην Ελλάδα. Ένα μελανό σημείο. Αυτό, όπως είπατε, όμως είναι το ένα. Δεν ξέρω αν θα πάμε στα ζητήματα τα άλλα, τα οποία. Θα πάμε και σε αυτά, θα πάμε. Ωραία. Να προλάβουμε να κάνουμε ένα πρώτο λοιπόν, γύρο. Άρα, λοιπόν, να μην μπω στα ζητήματα. Και στις συνεργασίες, ήδη την ατάκα την έδωσε ο κύριος Κυρανάκης. Να πάμε στον κύριο Μιλωνάκη, όμως, για να ολοκληρώσουμε αυτό τον πρώτο γύρο. Ναι, ακούστε να δείτε. Όταν μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πρώτο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Θα μιλήσω ανοιχτά, γιατί η εκπομπή σας είναι και σοβαρή και έγκριτη. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή και ο Κυριάκος Αβελόπουλος δώσαμε το στίγμα ότι όλα στο φως. Ακούστε, και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Οι υπηρεσίες πληροφοριών ανά τον κόσμο, πίσω από τον όρο εθνική ασφάλεια και κρυπτόμενοι πίσω από το απόρριτο, έχουν κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ανά τον κόσμο μιλάω, όλες οι εθνικές υπηρεσίες, οι οποίες δουλεύουν κατά τον ίδιο τρόπο όλες. Θέλω να πω στον κύριο Σπουρλέτη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική λύση, επειδή υπόθηκε ότι τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25, η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή μπήκε στο θέμα αυτό των υποκλοπών με όλα στο φως. Όμως, κύριε Σκουρλέτη, όταν είπα. Εντάξει, συγγνώμη. Αν δεν το είπατε, μπορεί να το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης. Θυμίστε μου. Ο κύριε Μιλωνάκη, εγώ είπα. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο όμως, θα σας πω κάτι, κυρία Κασιμάτη. Ακούστε. Είχαμε πει ότι γίνονται και θα γίνονται οι νόμιμες επισυνδέσεις, υποκλοπές κτλ. Δεν πέρασαν 24 ώρες και βρέθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ να παρακολουθεί τον κύριο Πριτσιόλα. Αυτά λοιπόν τα οποία γίνονταν και γίνονται και θα γίνονται, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να τα βγάλουμε. Είχα πει επίσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είμαι μέλος, στην κυρία Βλάχου, στην εισαγγελέα, ότι στο τέλος της ημέρας θα έχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Βλέπετε τώρα ότι ο Άριος Πάγος μπήκε στο παιχνίδι για να ελέγξει την κυρία Βλάχου. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε σοβαρά πώς θα βάλουμε δικλείδες ασφαλείας για τις νόμιμες επισυνδέσεις και εσφαλμένες, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είναι αδύνατον να μην γνωρίζει το τι γινόταν στην ΕΕΠ. Εάν δεν γνωρίζει, τότε έχει χάσει το παιχνίδι της Πρωθυπουργίας. Είναι υπεύθυνος για την ΕΕΠ, την πήρε ο ίδιος στην πλάτη του, άρα λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου και προφανώς ο Πρωθυπουργός γνωρίζανε για τις παρακολουθήσεις των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Και κυρίως του κυρίου Ανδρουλάκη. Το τελευταίο που έχω να πω όμως, και είναι μια προτροπή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι δεν πρόκειται όχι 10, όχι 20, όχι 60, 200 μάρτυρες να καλέσουμε, δεν πρόκειται να βγει η αλήθεια. Η μόνη περίπτωση που μπορούσαμε να μάθουμε είναι με ιδία ευθύνη του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα πήγαινε, θα μάθαινε και θα ερχόταν στη Βουλή, ιδία ευθύνη, θα άσπαγε το απόρριτο ίδιος, για τον εαυτό του πρόκειται, να μας έλεγε για ποιο λόγο τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Τώρα, το τελευταίο που έχω να πω είναι αυτό το παιχνιδάκι το οποίο γίνεται, ότι καταστράφηκαν τα αρχεία, καταστράφηκαν οι παρακολουθήσεις. Δεν έγινε δηλαδή, τι είναι ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι. Εσύ υπάρχουν τα αρχεία, ξέρετε κάτι παραπάνω? Όχι, πιστεύω ότι αν έγινε αυτό, είναι ένα έγκλημα για το οποίο πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Έγκλημα είναι. Ναι, είναι έγκλημα, μα το είπα. Παιχνιδάκι πριν. Το εξοραίσατε, αυτό εννοώ. Εξοραίσαμε με τι? Αφού είπατε παιχνιδάκι, καταστραφήκαν τα αρχεία. Ναι, παιχνίδι δεν γίνεται. Παιχνίδι δεν γίνεται από τους αρμόδιους. Έρχεται ο κύριος Κοντολέων, δεν ξέρω. Έρχεται ο ΑΔΑΕ, μάλλον καταστράφηκαν. Δεν κατάλαβα καλά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία χρειάζεται. Και επίσης να πούμε στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αυτό το οποίο έκανε με την ΕΕΠ στα τελευταία 2 χρόνια, διότι αυτός την έχει πάρει υπομάλης,
πρέπει να σταματήσει. Ωραία. Έχουν διώξει άτομα πάρα πολλά, έχουν διαλύσει την υπηρεσία. Πρέπει η υπηρεσία να ξαναφτιαχτεί και να βάλουμε όρια, δικλείδες ασφαλείας για να συνεχίσει να λειτουργεί όπως πρέπει. Για εθνικούς σκοπούς. Κύριε Κυρανάκη, τώρα επειδή θέσατε πριν και ένα θέμα συμπόρευσης κομμάτων μετά τις εκλογές, εσείς ως Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα θα καλέσετε για παράδειγμα τον κύριο Βελόπουλο, θα του προτείνετε συνεργασία? Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία από τον κόσμο. Με άλλο αυτό, ναι. Και ζητάμε αυτοδυναμία όχι γιατί έτσι ας πούμε θεωρούμε ότι είναι το σωστό, αλλά διότι για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς και για να μπορέσουμε να έχουμε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις αποφάσεις, έχει αποδείξει η ιστορία, κάποιος μπορεί να πει ευτυχώς, κάποιος δυστυχώς στη χώρα μας, ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας καθυστερούν πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, αν υπόσχεσαι 10 πράγματα και θες να τα κάνεις γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς αστερίσκους, πρέπει να είσαι αυτοδύναμος. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Ισχύει αν για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε θέση να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Δεν δώσει αυτοδυναμία, αυτό λέω. Ναι, εντάξει, εμείς θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Τώρα, αν ο ελληνικός λαός αποφασίζει κάτι άλλο, θα πρέπει να γνωρίζει. Δεν μπορεί να μην πάρει αυτοδυναμία. Σας πω κάτι. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει πάντα. Είναι κυρίαρχος. Mm-hmm. Αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να έχει αυτοδυναμία, θα έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα μπορεί ενδεχομένως να τηρήσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Διότι θα αποτελείται από 2, 3, 4 κόμματα. Τα οποία μάλιστα λιγοκατηγορούνται. Και επαναφέρουν, μνήμες. Ο κύριος Κουρέλης θα τον ρωτήσω για τα δικά. Όχι, για να το ξέρει ο κόσμος, να είμαστε καθαροί. Κύριε Κονταρίδη. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει αν θα συμπεριφερθείτε και με την ελληνική λύση. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το δίλημα. Κύριε Κυρανάκη, δεν μου απαντάτε. Ο ελληνικός λαός, όπως λέτε και σωστά λέτε, ο κύριος Κουρέλης, να απαντήσει ένα λεπτό, κύριε Μιλνάκη. Αν θα συμπεριφερθεί με το Πασόκ και οτιδήποτε άλλο, ξέρει και αν είναι δημοκρατία, σκέφτεται να συμπεριφερθεί με την ελληνική λύση. Εμείς σκεφτόμαστε ότι η καλύτερη λύση για τη χώρα είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με αυτό. Το δίλημα το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι από την πρώτη Κυριακή κιόλας, απλής αναλογικής, είναι ότι υπάρχει όντως μια ρεαλιστική πιθανότητα συγκυβέρνησης του δεύτερου, του τρίτου και δεν ξέρω εγώ του πέμπτου και έκτου κόμματος, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25 και ενδεχομένως και το ΚΚΕ, σε συγκυβέρνηση, χωρίς το πρώτο κόμμα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι το δίλημα. Ναι. Να ξέρω κανείς ότι Τσίπρας, Βαρουφάκης και Ανδρουλάκης μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Κύριε Κοταρίδη, δεν πήρατε την απάντηση που θέλετε εσείς. Κύριε Κοταρίδη, δεν πήρατε την απάντηση που θέλετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Εμείς διεκδικούμε από τον ελληνικό λαό την επιλογή να είμαστε συνεπείς. Πώς θα είμαστε συνεπείς αν έχουμε την ευκαιρία να είμαστε αυτοδύναμοι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που θα το υποσχεθούμε. Πιο καθαρό από αυτό δεν υπάρχει. Κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, καταρχήν μία παρατήρηση για να μην δημιουργούνται συγχύσεις σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μυρονάκης. Για ένα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Η υπόθεση της Ζακύνθου έχει παραπεμφθεί και μάλιστα με τελευταία απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στη Δικαιοσύνη, μισό λεπτό, στις αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα πρόσφατα. 7 άτομα παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις. Yeah. Είναι μια υπόθεση οικονομικού εγκλήματος. Καλά έκαναν λοιπόν η ΕΕΠ μαζί με την δίωξη οικονομικού εγκλήματος και παρακολουθούσε αυτή την υπόθεση μέσα την παρακολούθηση αυτή τη υπόθεση. Τότε γιατί τον κάνατε υπουργό τον δεν βρήκανε ενοχοποιητικά στοιχεία και γι' αυτό σταμάτησε αυτή η υπόθεση. Άρα να μην συσχετίζουμε άσχετες καταστάσεις, γιατί δεν βοηθάει τελικά, δεν κύριε Μιλονάκη. Δεν βοηθάει, κύριε Μιλονάκη, να γίνει έρευνα. Μισό λεπτό αυτό το οποίο είπατε πριν. Δηλαδή το όλα στο φως. Για να μην είναι λοιπόν υποκριτικό το όλα στο φως, να εστιάσουμε στο μέγα πολιτικό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πάμε παρακάτω τώρα. Για τα θέματα των συνεργασιών. Εμείς πιστεύουμε στην ανάγκη οι κυβερνήσεις να έχουν μια ισχυρή νομοποιητική βάση. Άρα λοιπόν, αν έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι απλά μονοκομματικές και ελαίο του εκλογικού νόμου, διαμορφώνουν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά στηρίζονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, είναι πιο σταθερές, πιο αποτελεσματικές. Με μια προϋπόθεση, να υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Και με αυτή την έννοια, όλα αυτά τα οποία συζητάμε για την ακρίβεια, για την υγεία, για την οικονομία, είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία θέτουν ερωτήματα και καλούμαστε πολιτικές δυνάμεις να εστιάσουμε πάνω σε αυτά, να δώσουμε απαντήσεις και αυτή μπορεί πράγματι να είναι η βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Δεν είναι τερατογένεση. Είναι η λογική της δημοκρατίας,
η σύμπτυξη συμμαχιών, άρα προφανώς και το ΚΚΕ αν θέλει. Αλλά βλέπω όμως. Λέω και το ΚΚΕ αν θέλει. Απαντάει, ο καθένας απαντάει για τον εαυτό του, δεν μπορείς να επιβάλλεις. Είδα τον κύριο Βορύδη προχθές που έκλεισε το μάτι στον κύριο Βερλόπουλο. Ο κύριος Κυρανάκης βεβαίως έχει την επίσημη γραμμή. Καταλαβαίνω μπροστά στις εκλογές να θέλει να λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ανεξάρτητο ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, στις εκλογές με απλή αναλογική τίθεται και ενδεχομένως και στις δεύτερες το θέμα των συνεργασιών. Τι θέλετε λοιπόν, να πηγαίνουμε σε απανωτές εκλογικές διαδικασίες μέχρι κάποιος να έχει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή να έχουμε στέρεες, πολιτικά στέρεες, κλατιάς απήχησης κυβερνήσεις. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα που υπάρχει εδρεωμένη στην Ευρώπη δεν πρέπει να μας τρομάζει και για τα ελληνικά δεδομένα. Κύριε Μελωνάκη. Ακούστε, και θέλω να το πω πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ ο Έλληνας πολίτης στενάζει, ο συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, ο άνεργος λέει πώς θα πληρώσω τη ΔΕΗ μου και όλοι μαζί πώς θα πληρώσουμε τελικά τα χρέη, τη ΔΕΗ, τις τράπεζες, τις εφορίες, τα ενοίκια. Και εδώ μιλάμε 8 μήνες πριν τις εκλογές για το ποιοι θα συγκυβερνήσουν και αν θα συγκυβερνήσουν. Άρα λοιπόν από τα υπόγεια του Μαξίμου, και θέλω να πω στον κύριο Κυρανάκη, πρέπει να τελειώνει αυτό το ψέμα. Από τα υπόγεια του Μαξίμου βγήκαν έξυπνα, βγήκε αυτή η προπαγάνδα με το κλείσιμο του Βορύδη τάχα στο μάτι, το κλείσιμο του ματιού του Βορύδη στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ξεκαθαρίζω λοιπόν μία και έξω, όπως το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης. Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε δύο διαφορετικά κόμματα με δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς ιδεολογικούς, διαφορετική άποψη και προτάσεις στα εθνικά θέματα, στην παράνομη μετανάστευση, στην οικονομία κτλ. Η Νέα Δημοκρατία, αν θα συγκυβερνήσει με κάποιον, να το ψάξει στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το είπε 10 φορές στην Θεσσαλονίκη, αλλά μάλλον δεν το παρακολούθησε κανένας. Το άγχος του είναι πώς θα συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρησε τη βάση του ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει προαπλέον προσωπικά παράπονα κτλ. Άρα λοιπόν, από πού ξεκίνησε και βγήκε προχθές ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ τον άκουσα και στα παραπολιτικά και δύο σε αλλού και σε άλλες εκπομπές και το έχει πει. Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση, διότι οι διαρροές αυτές δεν κάνουν καλό ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στην Ελληνική Λύση, ούτε σε κανένα σοβαρό κόμμα. Το κάθε κόμμα έχει τις αρχές του, έχει την ιδεολογία του. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι μόνη της, να κυβερνήσει μόνη της. Ο ελληνικός λαός θα πει τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Αλλά έχουμε 8-9 μήνες μπροστά μας. 8-9 μήνες μπροστά μας. Και εσείς μόνοι σας θέλετε να είστε. Και τα θέματα. Τι είπατε? Και εσείς μόνοι σας θέλετε να είστε. Βεβαίως και μόνοι μας. Ή θα κυβερνήσουμε. Μα κύριε Κυρανάκη. Δεν έχει νόημα να τα βάζουμε αυτά στο τραπέζι. Θα συγκυβερνήσετε με την Ελληνική Λύση. Εσείς με το κουκουέ. Δεν το καταλάβει. Δεν σας ακούω. Λέω, κάντε το επιχείρημα, λέτε το επιχείρημα ότι θέλουμε, μας κατηγορείτε ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας. Και εσείς το ίδιο κάνετε. Όχι, ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Εκτός να ζητάτε ψήφο για να εσείς μην κυβερνήσετε. Να ή αν εννοείται ότι θα συγκυβερνήσετε με το ΠΑΣΟΚ ή με το ΚΚΕ. Δεν το καταλάβει. Η ελληνική λύση ήρθε ή για να κυβερνήσει και να προχωρήσει. Δεν έχει έρθει για να συγκυβερνήσει. Ούτε με την Δημοκρατία, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με κανέναν. Ευχαριστούμε πολύ για του τρει. Καλημέρα.